Λοιπόν, κύριε Συνδιχαγή και αγαπητέ συναδέλφε, γνωρίζω ότι κατέβηκα στις πλημμύρες από την πρώτη στιγμή του Φεβρουαρίου. Οι 5 νεκροί που λέτε περιλαμβάνουν και άλλες πλημμύρες νωρίτερα, στις αρχές Φεβρουαρίου, έτσι. Όταν, στα φαινόμενα, όταν κατέβηκα εγώ που έγινε και η μεγάλη καταστροφή, ιδιαίτερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, υπήρχε ένας πολιτισμός νεκρός, δυστυχώς. Γνωρίζετε ότι πάρα πολλές υποδομές από αυτές που καταστράφηκαν συνδράμαμε με κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και στους Δήμους και στην Περιφέρεια προκειμένου να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές, μία πρώτη, να δοθούν κάποιες πρώτες λύσεις και βέβαια να προχωρήσουμε στη μόνιμη αποκατάσταση αυτών των επιπτώσεων και όχι πάλι στο να γίνουν στους συγκεκριμένους νομούς μπαλώματα και να έχουμε τα ίδια φαινόμενα, να έχουμε πάλι μεγάλα ή έντονα καιρικά φαινόμενα. Να πω ότι έχω μείνει έκπληκτος πραγματικά, το είπα και πριν, από τον τρόπο που στην Κρήτη συγκεκριμένοι φορείς και οργανισμοί χειρίζονται τις υποδομές τους. Παντού υπήρχε παραβατική συμπεριφορά, η μία, αν θέλετε, όχι κανονική συμπεριφορά στις υποδομές σε σχέση με τη συντήρηση, αλλά στην Κρήτη είναι πέρα από τη λογική. Δηλαδή βλέπεις και πράγματα που μπορεί να μην έχεις φανταστεί σε σχέση με τις τρευλώσεις που συναντάς εκεί. Αν θέλετε, θα είμαι πιο συγκεκριμένος στη δευτερομιλία. Τώρα, αυτό που έχει προβλεφθεί είναι συνολικά 92 εκατομμύρια ευρώ από τεχνικά δελτία που συντάχθηκαν από τους Δήμους, την Περιφέρεια με τη βοήθεια του Υπουργείου Υποδομών. Ένα μεγάλο τμήμα των υποδομών που δεν μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν στο να κάνουν γρήγορα αυτά τα έργα θα γίνουν με προγραμματικές με το Υπουργείο Υποδομών. Το πίνακα και τον οριστικό κατάλογο μπορούμε να σας το δώσουμε σε μία εβδομάδα περίπου. Έχω τον πίνακα για να μην καθυστερούμε από την απάντηση. Έχει δημοσιευθεί και όλες, έχει βγει δελτίο τύπου. Ποια είναι η κατανομή στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια ήδη έχει πάρει 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Δήμοι θα πάρουν τα υπόλοιπα και 15 εκατομμύρια θα πάνε, θα διοχετευτούν στο να αποκατασταθούν τμήματα του ΒΟΑΚ και όχι με, αν θέλετε, λύσεις πρόχειρες, γιατί εκεί είχαμε φροντίσει και είχαμε όριμες μελέτες στα σημεία αυτά, προκειμένου να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα για τη γέφυρα του Κερίτη που είπατε. Γιατί η πρώτη προτεραιότητα που έχουμε είναι να τελειώσουμε τμήμα στα μεγάλα χωράφια για να μην έχει πρόβλημα τα Χανιά προσβασιμότητας. Αλλά πάμε στη γέφυρα του Κερίτη. Εκεί αυτό που έγινε είναι πραγματικά έγκλημα. Και για το μνημείο και για τον τρόπο που έπεσε το μνημείο. Και δεν είναι, μην το λέτε αυτό ότι είναι, αν θέλετε, έχουμε καθυστερήσει. Είναι ιδιαίτερο το σημείο. Χθες είχαμε συνάντηση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιστεύω ότι θα σπάσουμε και το ρεκόρ της αποκατάστασης γέφυρας της Πλάκας στην Πάτρα. Θα γίνει προγραμματική μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομίας, όπως έγινε και στη γέφυρα της Πλάκας και τοπικών φορέων του Πανεπιστημίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η γέφυρα του Κερίτη όπως ακριβώς ήταν για να εξυπηρετήσει την περιοχή. Και μετά από συνάντηση που είχαμε με μια ομάδα κατοίκων και το Δήμαρχο Πλατανιά, θα δημοπρατήσουμε και μια μελέτη για να υπάρχει μια νέα γέφυρα στο μέλλον και να μείνει η γέφυρα του Κερίτη μιας κατεύθυνσης, να χρησιμοποιούμε και τα μνημεία μας με έναν άλλο τρόπο όπως αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.